Που δεν το φαντάζεσαι. Οπότε θα σου δείξω τώρα να περιεργαστείς λίγο, ναι. Και αν θέλεις να διαβάζεις τις ετικέτες για να δείξεις στον κόσμο πραγματικά και θα εκπλαγείς εσύ ανεβάζοντας πάνω το δοκιμαστικό, ναι. Σωλήνα πόση ζάχαρη εδώ μπορούμε να βρούμε. Εδώ σε κάθε πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για δείξτε μου λίγο. Δύο μπισκοτάκια. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι η πόση ζάχαρη θα βρείτε σε δύο μπισκότα. Κοιτάξτε. Αυτή είναι η αναλογία. Αυτά τα δύο μπισκοτάκια έχουν όλο αυτό το ζάχαρη. Είναι σαν να. Πίνει, ξέρω εγώ, τέσσερις κουταλάκια του γλυκού ουσιαστικά. Ναι. Είναι γύρω στα 20 γραμμάρια, δύο μπισκοτάκια. Καλά το έκοψε το μάτι. Φανταστείτε κάποιο που θα φάει 4-5 μπισκότα, πόση ζάχαρη θα πάει. Και ποιο είναι το πρόβλημα τη ζάχαρη. Ότι θα επιδράσει στην ινσουλίνη με αποτέλεσμα ο οργανισμό να αποθηκεύσει περισσότερο λίπος. Μάλιστα. Να μην πούμε μόνο για τα δόντια που έχει τόσα. Γαστροβικέ συνέπειε. Μπράβο, αλλά στο τέλο τη ημέρα μα προκαλεί να φάμε περισσότερο, κάνει το λεγόμενο insulin spike, μα ανεβάζει τη διάθεση και δεν είναι τυχαίο που θα έρθω μετά στα ενεργειακά ποτά, στα γενικότερα ενεργειακά ποτά. Να, κοιτάξτε. Μια νέα μάστιγα. Αυτά είναι η ζάχαρη που εμπεριέχεται σε ένα και μόνο κουτάκι ενεργειακού ποτού. Ακριβώ. Και δεν είναι τυχαίο που το βάζουν μαζί με καφείνη, μαζί με ζάχαρη και ταυρίνη για να μα ανεβάσει την ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα μέσα από 45-50 λεπτά μα προκαλεί κατάπτωση και θέλουμε ξανά ανεφοδιασμό. Γι' αυτό και εσείς που έχετε ήδη έτσι, είτε το γνωρίζετε ότι όχι εθισμό στα ενεργειακά ποτά, σκεφτείτε λίγο αυτό που μα λέει ο Πάνος, είναι πολύ χρήσιμο. Το παίρνεις, είσαι νιώθεις όντως όλα αυτά τα αισθήματα της ευφορίας, της ενέργειας, αλλά μετά από 50 λεπτά κρατάει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και δεν μπορείς να πίνεις τώρα 5-6 ενεργειακά ποτά την ημέρα. Όμως πολλοί άνθρωποι παθαίνει αυτό και παθαίνει και του τύπου κόλλα, έτσι στα αναψυκτικά. Βλέπουμε τώρα Τώρα, ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ζάχαρης που κρύβεται σε ένα και μόνο αναψυκτικό. 7,5 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, γύρω στα 35 γραμμάρια. Την επόμενη φορά που θα πάρετε ένα αναψυκτικό να πιείτε τύπου κόλλα, θυμηθείτε ότι μαζί με το ποτάκι σας πίνετε και 7 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Σε βλέπω έτσι εντυπωσιασμένο. Θέλω να πεις τώρα τις σκέψεις σου που το. Κοιτάξτε, να σου πω. Επειδή όταν ξεκίνησα τη δική μου προσπάθεια απώλειας βάρους από το καλοκαίρι, το πρώτο πράγμα που είχα κάνει ήταν να βγάλω τη ζάχαρη στη διατροφή μου. Για δύο σχεδόν ολόκληρους μήνες. Και μόνο αυτό, να ξέρετε, θα δείτε τρομερά αποτελέσματα, γιατί είναι όλα αυτά που περιέγραψα σε σχέση με την ινσουλίνη, στο πώς σου ρίχνει τα επίπεδα ενέργειας και τα ανεβάζει και τα ρίχνει μετά απότομα. Και εκεί ανακαλύπτεις και διάφορα ορμονικά προβλήματα που ενδεχομένως σου έχει δημιουργήσει η σοβαρή κατανάλωση ζάχαρης. Και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος, γιατί ο κόσμος μόνο όταν δει αυτού του είδους τις πρακτικές, γι' αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό θέμα, καταλαβαίνει τι πραγματικά τρώει. Γιατί σου λέει τώρα, δεν κάνεις εικόνα ότι σε αυτή τη σοκολάτα εδώ, θα πάρω μια σοκολατίτσα τέτοια, τώρα σιγά, τι βάρος να πάρω με αυτό, και αφού πεθυμώ το γλυκό να το φάω. Και δέστε, παιδιά, τι βάρος παίρνετε. Εδώ είναι 7 με 8 κουταλάκια πάλι ζάχαρη. Μάλιστα. Και φανταστείτε, είναι μια μικρή σοκολάτα γενικότερα.